Θα πάμε μετά από εκεί να δούμε ένα επιτόπου και τον Αδυσσιοντάφο μου. καθεντρικό. Δούμε. Θα πούμε εκεί. Εδώ λοιπόν είναι ο τάφος, δεξιά και αριστερά θα μπουν αρμαράκια με θήκες μέσα. Όταν θα βγάλουν τον έναν από μέσα, θα πηγαίνει στο αρμαράκι και ο άρτη κοιμηθείς θα μπαίνει εδώ. Και έτσι... Μαγαλιώτατε, είναι ακριβώς κάτω από το ιερό. Κάτω από την Αγία Τράπεζα. Εδώ είναι το ιερό και είναι κάτω από την Αγία Τράπεζα. Αυτό συνηθίζω σε όλα τα πατριαρχία. Υπάρχει η λεγόμενη κρύπτη, έτσι λέγεται. Και τη λέμε η κρύπτη και όλοι οι προκαθήμενοι πλέον θα θαύονται εδώ, όπως και στα πατριαρχία. Πας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, θάβονται στον Άγιο Γεώργιο στο Κάιρο. Στην Αντιόχεια, εκεί στο Πατριαρχείο, κάτω από τον ναό είναι η κρύπτη. Μου είπατε προηγουμένως ότι έρχεστε συχνά στο σημείο αυτό εδώ. Τι σκέψεις περνούν από το μυαλό σας την ώρα που είστε εδώ? Θα είναι η μόνιμη μου κατοικία. Βέβαια. Δεν με συγκινεί αυτό. Το βλέπω. Και μου κάνει εντύπωση. Εδώ θα αναπαύω. Η κουβέντα που λένε ο κόσμος, ότι όλοι στον ίδιο τόπο θα πάμε, όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Γι' αυτό να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου, κανένας δεν τα παίρνει μαζί του. Ω, βέβαια. Βέβαια. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και θέλει να τον σώσει. Γι' αυτό ανεκατέβει ο ίδιος στη γη. Ανέβει στο Σταυρό, ανεκατέβει στον Άδη και ανεστήθη. Για να μας πάρει να γίνουμε πολίτες της ουρανίας βασιλείας Του. Θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, διότι τον έπλασε για να τον κάνει να καταλήξει στο τέλος κατά χάρη Θεός. Θέλει να μας θεώσει, να μας κάνει ένα κομμάτι δικό Του.